Λοιπόν, ελάτε κυρίες και κύριοι να συνδεθούμε τώρα με το Στρασβούργο. Εκεί μας περιμένει ο Σταύρος Ιωαννίδης, η Ιουλία Βελισσαράτου από την αίθουσα ειδήσεων για να ξεκινάμε δούμε με όλα Ιουλία. Τα νεότερα που έχουμε. Τελευταία νέα λοιπόν, Ιουλία, τελευταία μου, τι έχουμε στο επίπεδο των ερευνών. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ του δράστη. Ο Σερίφ Σεκάτ, όπως τον γνωρίζουμε, είναι μαροκινής καταγωγής. Έχει γεννηθεί στο Στρασβούργο. Είναι 29 ετών. Έχει εκτίσει 2 χρόνια ποινές φυλάκισης για κλοπές και για απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός 16χρονου. Αυτός που βλέπουμε εδώ. Αυτός που βλέπουμε εδώ. Ήταν πολύ γνωστός στις αρχές, καθώς βρίσκεται στη λίστα υπόπτων για τρομοκρατικές επιθέσεις, σε αυτή τη λίστα που είναι περίπου 26.000 άτομα. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ γνωστός και παρακολουθήτο και είναι απορίως άξιο πώς διέφυγε αυτού, αφού παρακολουθήτο. Πρέπει να σας πούμε επίσης ότι έχει επιβεβαιωθεί πληροφορία ότι έκανε πειρατεία σε ταξί. Ζωντανή εικόνα βλέπουμε, Ιουλία, τώρα από αυτή το Στρασβούργο, από το κέντρο. Όπως μας τη μεταδίδει ο Σταύρος ακριβώς. Κοιτάξτε εδώ, άρχισε μια σχετική κίνηση σιγά σιγά. Τα χειρότερα δεν έχουν περάσει, καθώς όπως είπες και εσύ, υπάρχει ύψιστη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο Βυζί Πειράτ, που αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή δίνεται εντολή για, αν θέλεις, εκένωση ή απαγόρευση κυκλοφορίας μέσα στην πόλη. Επίσης, αυτό σημαίνει ότι θα είναι κλειστά και τα σύνορα, διότι όλοι υποπτεύονται ότι διέφυγε με το ταξί προς τη Γερμανία. Γιατί όπως καταλαβαίνετε. Ότι μπορεί να πρόλαβε, γιατί είναι και κοντά. Μπορεί βέβαια να πρόλαβε, διότι ένα χωριό στην Αλσατία χωρίζεται ακριβώς στα δύο χωρίς να περνά σύνορα. Mm-hmm. Είναι δηλαδή χωρισμένα τα χωριά σε ορισμένα σημεία έτσι. Να, απλώς βλέπεις τη σημαία της Γερμανίας από την άλλη πλευρά. Αυτό συμβαίνει. Οπότε μέχρι να ενεργοποιηθεί και το Βυζί Πειράτ, που είναι η ανώτατη έκτακτη ανάγκη, αυτός πρέπει να πέρασε. Πολλοί εκτιμούν. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω κάποιες πληροφορίες περισσότερες για τους τραυματίες. Υπάρχει πιθανότητα να έχει σκοτώσει, να πυροβολήσει στο κεφάλι Ταϊλανδό τουρίστα. Mm-hmm. Έτσι αναφέρει τουλάχιστον η Daily Mail. Δηλαδή τον είδε μπροστά του να βγαίνει από εστιατόριο και τον πυροβόλησε εν ψυχρό στο κεφάλι. Οι νεκροί είναι αλλοδαποί. Είναι τουρίστες, τι είναι. Είναι 2 γυναίκες που δεν γνωρίζουμε ακόμα την εθνικότητά τους. Ένας Ταϊλανδός τουρίστας που έχει ταυτοποιηθεί και έχει πυροβοληθεί στο κεφάλι. Και επίσης μέσα στους 12 τραυματίες, οι 7 είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μέχρι στιγμής ξέρουμε για 2 γυναίκες και έναν Ταϊλανδό τουρίστα. Το παιδί που μας έλεγες νωρίτερα ισχύει δεν ή όχι. Δεν έχει βεβαιωθεί. Δεν ισχύει μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Λοιπόν, Ιουλία, να βάλουμε μια ανωτελεία. Όπως λέγαμε νωρίτερα, οι συνάδελφοί μας, κυρίες και κύριοι, ο Σταύρος Ιωαννίδης και ο Απόστολος Μαγκυριάδης, με την ελληνική αποστολή βεβαίως, βρέθηκαν λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της επίθεσης. Να δούμε εκείνες τις στιγμές το βίντεο ντοκουμέντο που έχουν καταγραφεί και επανερχόμαστε με Σταύρο Ιωαννίδη. Πέρασα. Qu'est-ce qui se passe? Οι άνθρωποι στο βίντεο, όπως ακούμε, τι ακριβώς συνέβη. Εσείς πάντως, Σταύρο. Εδώ ήταν το τέλος του βίντεο, ήταν το αποτέλεσμα πια και είδαμε και έναν άνθρωπο. Πιθανότατα να ήταν νεκρός, όπως τον είδαμε στο σημείο. Και όπως μας έλεγες νωρίτερα, Σταύρο Ιωαννίδη, εσείς ακούσατε τους πυροβολισμούς, χωρίς όμως τουλάχιστον για αρχή να καταλάβετε τι ακριβώς είχε συμβεί. Πράγματι, εμείς βρισκόμασταν σε μία απόσταση κάτι λιγότερο, ίσως από 100-150 μέτρα. Ακούσαμε τους πρώτους. Προφανώς δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό. Φανταστήκαμε ότι έχει να κάνει κάτι με τις ενδεχομένως με τις εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες. Δεν μπόρεσε κανείς να καταλάβει ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Αυτό που είδαμε βέβαια μετά και πήγε το μυαλό μας στο κακό είναι τον κόσμο να τρέχει μετά από ένα λεπτό, κάποια δευτερόλεπτα. Εκεί τι κάνατε λοιπόν κι εσείς, Σταύρο? Κόσμο να τρέχει.
Εκεί, επειδή εμείς βρισκόμασταν κοντά σε ένα σημείο ελέγχου, τα οποία ούτως ή άλλως ήταν στημένα εδώ τις τελευταίες ημέρες λόγω των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση εδώ της Γαλλίας για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις. Εκεί λοιπόν οι αστυνομικοί μας κατεύθυναν στο λόμπι ενός ξενοδοχείου, όπου μείναμε ουσιαστικά αποκλεισμένοι για περισσότερες από 5 ώρες. Δεν μπορούσαμε να βγούμε. Υπήρχε, Σταύρο, μια κύπες για μέτρα. Υπήρχαν ούτως ή άλλως αυστηρά μέτρα, λόγω και των κίτρινων γυλαίκων και των διαδηλώσεων και των εντάσσεων που είχαμε. Τα μέτρα ήταν παντού αυστηρά. Επομένως και εκεί είχαμε ελέγχους. Ήταν αυστηρά και πολύ περισσότερο βέβαια εδώ στο Στρασβούργο, όπου η χριστουγεννιάτικη αγορά είναι στόχος, καθώς πριν από 2 χρόνια είχε αποτραπεί παρόμοια τρομοκρατική επίθεση και είχαν γίνει συλλήψεις από την αστυνομία. Και όλες αυτές τις μέρες η επιχείρηση Sentinel με τους στρατιωτικούς, οι οποίοι βρίσκονται ένοπλοι στους δρόμους, είναι στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, γίνονται συνέχεια έλεγχοι. Ούτως ή άλλως, για να περάσει κανείς προς τη Χριστουγεννιάτικη αγορά, προς το κέντρο του Στρασβούργου, έπρεπε να επιδεικνύει ταυτότητα και να γίνεται και σωματικός έλεγχος, έλεγχος σε τσάντες. Οπότε υπήρχαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Δεν τα κατάφεραν βέβαια και τόσο καλά, γιατί ο άλλος πέρασε με το όπλο του και έκανε την ενέργεια που έκανε. Και επίσης κατάφερε να διαφύγει, Σταύρο. Δηλαδή, μας περιγράφεις τώρα μια πόλη που παντού έχει αστυνομία αυτές τις ημέρες. Παρόλα αυτά, μετά από ένα τέτοιο χτύπημα, και ενώ άφησε πίσω του νεκρούς, τελικά ακόμη τον ψάχνουμε.